Επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας διοργάνωσε στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνη Σεκάβη η ΝΟΔΕ Πιέρειας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, Ανδρέας Παπαμιμίκος, στο πλαίσιο τριήμερης περιοδίας του σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη. Τιμούμε φέτος στα 40 χρόνια από την ίδρυση στις δύσκολες μέρες του 1974 του πολιτικού μας οργανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Τιμούμε τον ιδρυτή μας Κωνσταντίνο Καραμαλή, όλους τους προέδρους και όλα τα ιστορικά στελέχη μας. Πάνω απ' όλα όμως, τιμούμε τον κόσμο, τον απλό αγωνιστή που όλα αυτά τα χρόνια έδινε και εξακολουθεί να δίνει δύναμη στην παράταξή μας. Όλους εσάς εδώ, τις νεοδημοκράτησες και τους νεοδημοκράτες, τις ονεδίτησες και τους ονεδίτες, που έχετε δώσει τεράστιους αγώνες και μάχες εδώ και δεκαετίες, κρατώντας ψηλά τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας σε δύσκολα χρόνια. Κρατώντας ψηλά το φρόνημα της παράταξής μας. Μιας παράταξης που είναι ταυτισμένη με τους αγώνες για τη Μακεδονία μας. Κύριε Γενικέ, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη Κατερίνη, στον νομό Πιερίας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και κουράγιο, γιατί το έργο μας από εδώ και μπρος θα είναι εξίσου δύσκολο όσο ήταν τα 2,5 αυτά δύσκολα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας. Θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήρατε για τα 40 χρόνια, η οποία μας έκανε όλους να θυμηθούμε τα παλιά και έμαθε στους νεότερους την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Και θέλω να συγχαρώ και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, της Πιερίας, ο οποίος δίνει πραγματικά ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Βέβαια, έχει όλους εσάς και όλους εμάς συμπαραστάτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο αυτούς που θα βραβευτούν σήμερα, αλλά και όλους αυτούς που είναι πίσω στο παρασκήνιο και δουλεύουν για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή όλοι εσείς που στηρίζετε την προσπάθεια αυτής της παράταξης. Το βουλευτή Γιώργο Κωνσταντόπουλο εκπροσώπησε η διευθύντρια του πολιτικού του γραφείου, κυρία Βίκη Μήτρου. Στα 40 χρόνια παρουσίας μου, στα νεοδημοκρατικά δρόμενα, συμμετείχα ενεργά και πάντα στην πρώτη γραμμή σε όλα τα ψηφοδέλτια της ΔΑΠ Νούδου Φουκού, στο Σύλλογο Φοιτητών Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Φοιτητική Ένωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στη Φοιτητική Ένωση Πιερίας, μέχρι τα βουλευτικά ψηφοδέλτια στην Πιερία, από το 1996 έως σήμερα, και την ενεργό δράση στην ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία από θέσεις ευθύνης. Την ώρα που ο πρόεδρός μας, ο Αντώνης Σαμαράς, κάνει μια τεράστια προσπάθεια για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, βάζοντας τη χώρα μας ξανά στο προσκήνιο, παίρνοντας πρωτοβουλίες που ξαφνιάζουν φίλους και αντιπάλους. Αυτή την ώρα που η Ελλάδα ξαναγίνεται θετική είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα, αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε μια πλατιά λαϊκή και κοινωνική συμμαχία ευθύνης του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί απλά δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Γιατί αυτή τη φορά το πισωγύρισμα θα είναι ακόμη πιο οδυνηρό και για μας και για τα παιδιά μας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πίστευε πως τα κόμματα για να εκπληρώσουν την αποστολή τους πρέπει πρώτα να έχουν σαφή ιδεολογία και σταθερό προσανατολισμό. Δεύτερον, να κατέχονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης. Τρίτον, να είναι δημοκρατικά οργανωμένοι. Χαίρομαι που η παράταξη στην οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει να εκπληρώνει αυτήν την αποστολή. Δοκιμαστήκαμε και δοκιμαζόμαστε. Ακόμη, αλλά δεν σκύβουμε το κεφάλι. Είμαστε ενωμένοι για να πολεμήσουμε το κακό και να αναδείξουμε το καλό. Πολεμάμε για αυτούς που μας εμπιστεύονται και μέλημά μας είναι να μην τους απογοητεύσουμε. Προχωράμε σταθερά για να διαψεύσουμε όσους μας αμφισβητούν. Αγωνιζόμαστε για τους Έλληνες και την Ελλάδα, για το μέλλον των παιδιών μας και τις οικογένειές μας. Ήρθαμε εδώ για να θυμηθούμε, να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, να θυμηθούμε τότε πριν από 40 χρόνια, όταν ο Εθνάρχης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αυτός ο μεγάλος πολιτικός ηγέτης, ενέταξε την Ελλάδα στην Ευρώπη και έβαλε τα θεμέλια για μια νέα Ελλάδα. Διαχρονικά, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία έχει κάνει τις πιο σωστές επιλογές αποδεδειγμένα. Έτσι και τώρα, όταν πριν από 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε για άλλη μια φορά τη διακυβέρνηση της χώρας και την ευθύνη να την απεγκλωβίσει από την δεινή οικονομική κρίση στην οποία βρέθηκε, που οι ρίζες της βρίσκονται πίσω, στην γκρίζα δεκαετία του 1980, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, όλοι μας,
και εμείς οι εκπρόσωποι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι βουλευτές, οι απλοί βουλευτές, αλλά προπαντός ο Πρωθυπουργός μας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, προτάσουμε πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον, αψηφώντας το όποιο πολιτικό κόστος. Η Νέα Δημοκρατία πάντα δικαιώθηκε. Έτσι θα δικαιωθεί και τώρα και απαντά καθημερινά με το έργο της. Τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυε την παράταξη για να περιφρονήσει τη δημοκρατία, να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της πατρίδος, μας να στηρίξει την κοινωνική δικαιοσύνη. Σήμερα, εμείς, οι στρατιώτες της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία μας, για το μέλλον των παιδιών μας, αγωνιζόμαστε για την ανάπτυξη, αγωνιζόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα, αγωνιζόμαστε για μια υπερήφανη Ελλάδα. Την πεποίθηση πως οι εκλογές θα γίνουν το 2016 και πως θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Παπαμίκος, κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Νομού Θεσσαλονίκης του κόμματος. Όπως είπε, οι πολίτες στέλνουν το μήνυμα μέσα από δημοσκοπήσεις ότι δεν επιθυμούν πρόορες εκλογές. Ο κ. Παπαμίκος ανέφερε πως η κυβέρνηση σε υλοποίηση των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού ήδη λαμβάνει μέτρα που δίνουν ανάσες στην καθημερινότητα των πολιτών.